συγγενείς κλπ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα. Τίποτα εντελώς. Και όμως μπόρεσαν να πιστάσουν. Όμως, η διαφορά εκείνη από εμάς είναι μία και ειδοποιώς. Είναι η διαφορά ότι εκείνοι κάθε πρωί πριν ξεκινήσουν να πάνε στην δουλειά, κάναν το σταυρό τους, λέγανε το Πάτερ ημών και φεύγανε για τη δουλειά. Και όταν ερχόταν το απόγευμα, και όταν έβλεπα απόγευμα, βραδάκι, και όταν έβλεπα τον ήλιο να ρίχνει εκείνο το ωραίο το ροζ χρώμα σε όλη την Αμερική, ο παππούς μου ξέρετε τι έκανε. Καθόταν σε εκείνη τη μικρή την αυλίτσα που ήταν ένα ερημείο, το πολύ. Καθόταν σε εκείνη τη μικρή την αυλίτσα, του έφτασε η γενιά μου ένα ούζο με ένα μικρό τυράκι, ας πούμε, με ζεδάκι. Και αφού του έλεγε το φως ηλαρών, μετά έπινε λίγο ουζάκι για να ξεκουραστεί και να ξεχάσει όλες τις δυσκολίες της ημέρας. Πίστη λοιπόν να έχουμε και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, θα ορθοποδήσουμε κι εμείς κάποτε όπως ορθοποδήσαν και αυτοί. Και για να τελειώνω, θα τελειώσω με μια ιστορία που συνέβη τώρα τελευταία, διότι και τώρα να πάτε στην Τουρκία, εγώ τρεις φορές έχω πάει και τις τρεις φορές έχω βρει κρυπτοχριστιανούς. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βαφτιστεί χριστιανοί, δεν έχουν εκκλησία να πάνε, δεν παρακολουθούν τίποτα, όμως μέσα βαθιά τους είναι χριστιανοί. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που συνέβη πριν 3 χρόνια. Έχουμε ένα φίλο, ο οποίος είναι από τη Φώκια, κοντά στο Αϊβαλί, από τις γιαγιάς του το μέρος. Λοιπόν, στο Αϊβαλί υπήρχε μία οικογένεια που είχαν ένα αγρόκεντρο που είχε μόνο ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Την ημέρα της καταστροφής, αυτός ο φίλος πάει τακτικά στο Αϊβαλί και στη Φώκια και τον έχουν γνωρίσει όλοι. Ξαφνικά λοιπόν τον παίρνουν τηλέφωνο από το Αϊβαλί και του λένε «Μία γερόντισσα θέλει να εξομολογηθεί σε σένα». «Τι σε μένα, εγώ δεν είμαι παπάς». «Όχι», λέει, «σε ζητάει επιγόντως, γιατί φοβάται ότι θα πεθάνει». Πραγματικά λοιπόν εκείνος ήταν διευθυντής τραπέζης στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνει τη δουλειά του και πάει στο Αϊβαλί. Όταν πήγε στο Αϊβαλί, τον πήραν αμέσως και τον πήγανε στο σπίτι της γερόντισσας. Του λέει λοιπόν η γερόντισσα, «Εγώ ήμουν χριστιανή. 12 χρονών ήμουνα όταν έγινε η καταστροφή. Την ημέρα της καταστροφής, επειδή φοβόταν η μητέρα μου να φύγουμε και επειδή έλειπε ο πατέρας μου, δεν φύγαμε. Φύγαμε την άλλη μέρα. Εγώ με τη μητέρα μου. Στον δρόμο μας συνάντησαν 3 τσέτες. Τσέτες ήταν οι άτακτοι, οι αντάρτες. Οι 3 τσέτες, λέει, ορμήσανε πάνω μου για να με βιάσουν. Η μητέρα μου, βλέποντας αυτό, το κακό που επρόκειτο να γίνει, ορμάει σε αυτούς και τους χτύπησε τον έναν με μία πέτρα. Και ο άλλος, οι άλλοι δύο, τη σκοτώσανε. Και εγώ εκείνη την ώρα, από το φόβο μου και την ταραχή, λιποθύμησα. Και όταν άνοιξα τα μάτια, είδα από πάνω μου τον Άγιο Γιώργο, απάνω στο άλλο γόρο. Μα δεν ήταν, λέει, ο Άγιος Γιώργος. Ήταν ένας Τούρκος αξιωματικός. Αυτός ο Τούρκος ο αξιωματικός, όταν είχε πλησιάσει στη σκηνή και είδε τη σκηνή αυτή με λιποθυμισμένη την κοπέλα και τους τσέτες έτοιμους να τη βιάσουν, έβγαλε το πιστόλι του και με το φόβο ότι θα του σκότωνε, οι τσέτες πήγανε, αφήσανε το κοριτσάκι. Ο αξιωματικός, ο Τούρκος, πήρε την κοπέλα, τη σήκωσε, την έβαλε πάνω στα λόγω του και την πήγε στο χωριό του. Εκεί ήταν ο πατέρας του και η μάνα του και την έδωσε στη μάνα του και της λέει, πριν 3 χρόνια χάσαμε μια κοπέλα, χάσαμε την αδελφή μου. Τώρα σου έφερα μια άλλη κοπέλα που θα την μεγαλώσεις με την ίδια αγάπη που είχες για την αδελφή μου.
Πραγματικά λοιπόν και οι δύο, το ζευγάρι, το μεγάλο, μεγάλη, αγαπούσανε πάρα πολύ την κοπέλα, τη μεγαλώνανε με χάρια, δεν την ξεχωρίζανε από το δικό τους παιδί. Όταν έγινε 17-18 χρονών, ο νέος την αγάπησε. Αφού ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι και λοιπά, την αγάπησε. Και μια μέρα λέει, άπλωσε το χέρι του για να τη χαϊδέψει. Αλλά εκείνη από την εμπειρία που είχε του βιασμού, έσκυψα λέει και του δάγκωσα το χέρι με τόση δύναμη που μέχρι που πέθανε ο άνθρωπος είχε τα σημάδια από τα δόντια μου επάνω του. Αυτό ήθελα να στο εξομολογηθώ, διότι αυτό δεν το συγχώρεσα ποτέ στον εαυτό μου, το ότι στο σωτήρα μου έσκυψα και δάγκωσα το χέρι. Το χέρι που με έσωσε έσκυψα και το δάγκωσα. Τέλος πάντων μετά τη ρωτάει. Μετά τι έγινε, λέει, μετά σιγά σιγά τον συνήθισα, παντρευτήκαμε, κάναμε και τρία αγόρια, αλλά έλα που εγώ τα παιδιά μου τα ήθελα να είναι χριστιανοί. Μία μέρα λέει που έλειπε ο άντρας μου, έβαλα στο καζάνι, κάνα την μπουγάδα και χλιάρισα νερό, πήρα και λάδι, άλυψα τα μωρά, τα τρία, και τα βούτυξα μέσα στο καζάνι με το νερό και είπα το Πάτερ ημών. Δεν ήξερε να πει άλλη ευχή, είπα το Πάτερ ημών και είπα ότι τα παιδιά μου είναι χριστιανοί. Μεγαλώνανε λοιπόν τα παιδάκια, βέβαια δεν πηγαίνανε σε εκκλησία, δεν υπήρχε. Όταν έγινε το μεγάλο μου λέει παιδί 30 ετών, αρρώστησε και πέθανε. Το βράδυ που τον είχαμε μέσα στο δωμάτιο και περιμέναμε την άλλη μέρα να γίνει ταφή, εγώ ήθελα το παιδί μου όταν πάει απάνω στον Κύριο να καταλάβει ο Χριστός ότι είναι δικός του, είναι χριστιανός. Και τι έκανα λέει, πήγα και έκοψα από την αυλή, από ένα κλίμα που είχαμε δύο κομματάκια ξύλο, τα έδεσα με μία κλωστή, τα έκανα σπάτο, πήγα και σήκωσα το χέρι του παιδιού μου, του πεθαμένου, και έβαλα το σταυρό του κάτω, για να, όταν πάει απάνω, να δει ο Χριστός ότι είναι δικός μου. Αυτή η γυναίκα, στο τέλος επέμενε στο φίλο μας και του έδωσε 1.000 ευρώ με το ζώο. Γιατί ήθελε, όταν θα πάει ο φίλος μας ο Παρασκευάς στην Κρήτη και μάθει ότι πέθανε, να της κάνει το μνημόσυνο χριστιανιά. Γιατί εκεί που θα το κάνει. Αυτά τα ζεις καθημερινά αν πας στην Τουρκία. Όχι τώρα. Τώρα μακριά με αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αν όμως αξιωθείτε και πάτε, θα δείτε ότι σε πάρα πολλούς, δηλαδή εμένα μου είπαν ότι υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί. Γι' αυτό λένε ότι θα βρεθούμε προ εκπλήξεως αν γίνει κάποιος πόλεμος. Μακάρι να μην γίνει και να μην βρεθούμε. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να έχετε μέσα στην ψυχή σας είναι η πίστη ότι θα τα καταφέρουμε όπως θα καταφέρανε η γιαγιά μου, η γιαγιά σου, ο παππούς μου, ο παππούς σου, κλπ. Εντάξει, ευχαριστώ.